Να βρούμε το φίλο το Γιώργο το Μιμίκο και καλό συνάδελφο των αθλητικών, τον αθλητικό ρεπόρτερ. Είναι με τον προπονητή της ομάδας βόλεϊ του Όφη, τον Γύρο Λετμίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Και νομίζω αυτή τη φορά, επειδή τον έχουμε φιλοξενήσει και στο στούντιο της εκπομπής, θα μιλήσουμε για έναν άλλο coach, για μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας αυτού του προπονητή, που πραγματικά με το προπονητικό του ήθος και τον επαγγελματισμό του έχει αφήσει δείγματα γραφής στον κρητικό αθλητισμό. Καλησπέρα, καλησπέρα Λευτέρη. Ακούει ο coach τα καλά σου λόγια και πράγματι θέλουμε σήμερα να του κάνουμε και μια διαφορετικού είδους συνέντευξη, γιατί ξέρουμε ότι από εδώ θα φύγει για να πάει στα Νόγια αμέσω μετά την προπόνηση, αλλά δεν μπορούμε να μην του κάνουμε και ένα ερώτημα για το αυριανό παιχνίδι, γιατί αύριο στις 5 το απόγευμα ο Όφη υποδέχεται τον πολύ δυνατό Φίνι Κασίρου και θέλει άλλη μια νίκη στο πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι coach? Ναι, αύριο έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Φίνικα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν πάει να παίζουμε μέσα στην έδρα μας και προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ένα παιχνίδι με μια ομάδα παραδοσιακή δύναμη τα τελευταία χρόνια. Ο Φίνικας έχει αποδείξει ότι έχει μια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Φέτος πάλι έχει κάνει μια αξιόμαχη ομάδα. Αλλά θα προσπαθήσουμε εμείς, κάνοντας μια, όπως είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, κατ' εξακολούθηση καλή εμφάνιση, γιατί για να μπορέσει να κερδίσει τέτοιες ομάδες δεν φτάνει να παίξει μόνο 10 λεπτά ή ένα τέταρτο καλά, να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μας ανήκει από αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια ο Όφη βασικά να πετύχει το στόχο της παραμονής και όπου ψηλότερα πάει, όπως έχετε πει από την αρχή. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε τώρα 2 νίκες μέσα στην έδρα μας από ομάδες που είναι ανταγωνίστρες δικές μας. Τώρα στοχεύουμε λίγο πιο ψηλά. Ο Φίνικας έρχεται, είναι μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες πιστεύω της κατηγορίας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό. Να σε πάω όμως, coach, τώρα από τώρα, εκεί που ετοιμάζεσαι για απόψε το βράδυ. Άλλωστε, χρειάζεσαι και εσύ λίγο χαλάρωση και να πάρεις θετική ενέργεια από το ψιλορίτη. Θα ανέβεις στα Νόγια, γιατί εκεί υπάρχει και μια μικρή έτσι, εκδήλωση. Σήμερα, εάν ήταν στη ζωή, θα γιόρταζε ο σπουδαίος ο Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της κριτικής μουσικής. Γνωρίζουμε ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ψαραντώνη και με την οικογένειά του, έτσι. Και σίγουρα έχεις μια μεγάλη αγάπη στην κριτική μουσική. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο έξω από το βόλεϊ. Και εντάξει, σήμερα θα πάμε εκεί λίγο στο μουσείο του Νίκου του Ξυλούρη με το φίλο μου τον Λάμπη. Το γιο του Ψαραντώνη, για όσους δεν ξέρουν. Ναι, για να καθίσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, πάντως, βέβαια, και με ακούει και ο κύριος Λαντιλίδης, ότι την πρώτη φορά που τον είχαμε φιλοξενήσει στο στούντιο της εκπομπής, πριν γνωρίζω ακόμα το όνομά του και το επίθετό του, και μόνο η φυσιογνωμία του, η εξωτερική του εμφάνιση, έτσι με το γέννη και το κριτικό, το κλασικό, το μουστάκι, είχα την εντύπωση ότι είναι βέρος κριτικός. Και ακούω μετά το επίθετο και λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αλλά να λοιπόν πώς συνδέονται όλα, η αγάπη του για την Κρήτη, η αγάπη του για την οικογένεια των Ξυλούριδων, νομίζω τον φέρνει απόψε για μία ακόμα φορά στα Ανόγια. Ναι, πραγματικά, και πρέπει να σου πω ότι έχει ανέβει πάρα πολλές φορές και στην Ήδα. Έχει πάει σε πολλά γλέτια εκεί στα Νόγια. Coach, μας έλεγες και πριν βγούμε στον αέρα ότι είναι κάτι που σε γαλινεύει, που σε μαγεύει. Έχω πολλούς φίλους εκεί και περνάω πολύ καλά. Δίνω και παίρνω αγάπη και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Και βέβαια, Λευτέρη, τα πρωινά ο coach, ο Δημήτρης Λατιδίδης, είναι δάσκαλος φυσικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού. Οπότε, πότε τα προλαβαίνει, χώρα πότε τα προλαβαίνει όλα και η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες και εσύ πριν, η κριτική μουσική και το κριτικό στοιχείο τον γαλινεύει, άρα νομίζω είναι εκεί που βρίσκει και καταφύγει περισσότερο τις ώρες τουλάχιστον που δεν ασχολείται με την ομάδα του Όφη, αλλά και με το σχολείο, έτσι, με τα μαθήματα. Ναι, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, αλλά πρέπει να βρίσκω και λίγο χρόνο για μένα για να αποσυμπιέζουμε και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, η κριτική μουσική, και το ακολουθώ πιστά. Λευτέρη, πίσω μου βέβαια είναι σε εξέλιξη η προπόνηση, μπορούμε να δούμε βέβαια, μπορείτε να δείτε και έτσι, εσείς, να πάρουμε μια γεύση, ξέρω, και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία βεβαίως στα παιδιά στον αγώνα που έπεται.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο και για παίκτη να τον πάρουμε από την προπόνηση. Θα είχαμε τη δυνατότητα. Κάτσε να ρωτήσουμε, λίγο την ανωτέρα βία. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Αν έχουμε, παρακαλώ να με ενημερώσουν. Να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ένα σχόλιο. Ένα μικρό σχόλιο από κάποιον από τους παίκτες. Ένα μικρό σχόλιο να έχουμε ένα παίκτη μαζί μας. Ναι. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα έχουμε παίκτη μαζί μας και μάλιστα διεθνή. Πολύ σύντομα, αν μπορούμε όμως, να το κάνουμε, Γιώργο, έτσι για να κλείσουμε, γιατί πιέζει δυστυχώς και ο χρόνος. Ένα μικρό σχόλιο για δώσουμε και το στίγμα λίγο πριν τον αγώνα. Θα έχουμε τον Δημήτρη τον Καρά. Έχει πάρει πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος. Ήρθε φέτος στον Όφη. Δημήτρη, για τον Όφη, για τον αυριανό αγώνα και την ομάδα τη φετινή που έχει βάλει ψηλά τον πήχη, παρόλο που είναι νεοφώτιστη. Ναι, έγινε από την αρχή της χρονιάς ένας καλός σχεδιασμός και μια πολύ καλή ένταξη αθλητών οι οποίοι έχουν πολύ καλά βιογραφικά και είναι φτασμένοι αθλητές. Αποτελούμαστε από μια γενιά έμπειρων αθλητών και μια πιο νέων οι οποίοι θα είναι το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ. Από εκεί πέρα αύριο παίζουμε μια ομάδα αρκετά οργανωμένη, αρκετά μεστή στο παιχνίδι της. Βέβαια υπάρχει και η ταλαιπωρία γιατί θα έχουν ένα μεγάλο και βαρύ ταξίδι. Από εκεί πέρα πρέπει να δείξουμε μεγάλη ωριμότητα ώστε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και άμα κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει μπορούμε να κερδίσουμε κιόλας. Πού μπορεί να φτάσει ο Όφη φέτος, εσύ είσαι πολύ έμπειρος. Προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα ξεκινάμε, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, ξεκινάμε να σωθεί η κατηγορία από την αρχή και μετά από και όσο πιο ψηλά μπορούμε. Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μετά τα Χριστούγεννα. Άποψή μου είναι ότι θα υπάρχουν τρία γκρουπ δυναμικότητας. Ένα είναι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει να ξεχωρίζει. Ένα γκρουπ θα είναι Παναθηναϊκός, Σύρος, εμείς και Κηφισιά μέσα. Και το επόμενο γκρουπ θα είναι ο Παβοχαϊκός, ο Εθνικός, αυτές οι ομάδες που θα παλέψουν για τη σωτηρία. Εμείς αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να σώσουμε τη χρονιά γρήγορα για να απελευθερωθεί και η ομάδα και από εκεί πέρα να κοιτάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Θέλω να σας έτσι και με αυτό το σχόλιο θέλω να κλείσουμε και να ευχηθώ και καλή επιτυχία βέβαια και στον παίκτη του Όφη και καλή δύναμη. Θέλουμε να δώσουμε και ένα κάλεσμα στον κόσμο να ξέρουν ότι είναι ο 7ος παίκτης της ομάδας και τον χρειαζόμαστε στο γήπεδο με το χειροκρότημά του να μας ανεβάζει, να μας εμψυχώνει. Να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ομάδα. Να είστε καλά. Γιώργο, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ. Αυτά από το Βαρδινογιάννιο. Ρεπορτάζ. Θα τα πούμε στην επιστροφή εμείς. Να είστε καλά.